Και να πούμε ότι τώρα θα πιάσουμε ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε μερικές φορές και είπαμε ότι δεν έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις και θα θέλαμε και έναν άνθρωπο να ξέρει κάποια πράγματα παραπάνω, να μας μιλήσει για το ευρώ, να μας μιλήσει για εθνικό νόμισμα. Και έναν τέτοιον άνθρωπο θα έχουμε σε λίγο και μαζί μας. Θα είναι ο Όθωνας ο Κουμαρέλας, έχει γράψει ένα βιβλίο «Ευρώ ή εθνικό νόμισμα». Παραμείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στο Giga FM 105,4 να ακούσετε τη συζήτηση που θα έχουμε εγώ και ο Δημήτρης μαζί με τον κύριο Κουμαρέλα σε λιγάκι. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα και πρέπει να έχουμε μαζί μας και τον κύριο Όθωνα Κουμαρέλα. Γεια σας κύριε Κουμαρέλα. Γεια σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Μας ακούτε? Μια καλά. Σας ακούω πολύ καλά. Κοίτα Γιάννενα, πώς πάνε? Καλά είναι τα Γιάννενα εδώ, σε προεκλογικό κλίμα είναι κύριε Κουμαρέλα. Σε προεκλογικό κλίμα. Όπως όλη η χώρα άλλωστε, έχουμε και τοπική αυτοδιοίκηση, εκλογές και προεκλογές. Δεν ξέρω, έχει πιάσει ένα αμόκ το κόσμο με τις τοπικές εκλογές. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή και αν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι αυτές οι δημοτικές εκλογές δεν έχουν πια καμία σημασία, αφού όλη η τοπική αυτοδιοίκηση έχει παραδοθεί σε μια κεντρική εξουσία, σε μια επιτροπή ουσιαστικά από το εξωτερικό. Ναι, γιατί μήπως... δεν έχει κανέναν έλεγχο πλέον ούτε στα έσοδα ούτε στα έξοδά της. Γιατί μήπως η κεντρική διοίκηση, κύριε Κουμαρέλα, έχει το αυτεξούσιο, θα λέγαμε, αποφασίζει. Και αυτή με τις εράντες έχει παραδοθεί. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλλά καλούνται τώρα οι τοπικοί άρχοντες, οι καινούργοι τοπικοί άρχοντες, να διαχειριστούν τίποτε, να επιβάλλουν απλά στους πολίτες, στην κάθε τοπική κοινωνία, φόρους, χαράτσια, πιθανώς απολύσεις, να κλείνουν σχολεία ή να θέτουν σε διλήμματα τους πολίτες εάν θα μπουν φόροι δημοτικοί ή θα κλείσουν τα σχολεία. Θα είναι μια κατάσταση πραγματικά πολύ δύσκολη που θα βιώσει ο κόσμος μετά το καλοκαίρι και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει γίνει συνείδηση και σε αυτούς που θέτουν υποψηφιότητα για να γίνουν τοπικοί άρχοντες. Γιατί δεν ξέρω τι θα εισπράξουν μετά από τον ίδιο τον κόσμο που τους ψήφισε, όταν δεν θα έχουν στα χέρια τους καμία εξουσία παρά μόνο να γίνουν υπάλληλοι πρωτοκολλητές αποφάσεων άλλων. Επειδή κύριε Κουμαρέλα είστε πολιτικοποιημένος, θα μας ενδιέφερε να κάνουμε και μια σύντομη συζήτηση πριν πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχετε γράψει και με ενημέρωσε σχετικά ο Αλέξανδρος. Και είπατε για διλήμματα πριν, εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Αλλά θα θέλαμε να μας πείτε αν αυτές οι εκλογές, οι αυτοδιοικητικές, είναι και πολιτικές ταυτόχρονα. Αν πιστεύετε δηλαδή ότι οι πολίτες θα περάσουν και πολιτικά μηνύματα με την ψήφο τους ή αν απλώς θα περιοριστούν στην επιλογή των προσώπων εκείνων που θεωρούν ότι είναι τα καταλληλότερα για την διοίκηση του Δήμου ή της περιφέρειας που ανήκουν. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια συγκεκριμένη εικόνα αυτή τη στιγμή. Οι πολίτες προφανώς θα θέλουν να περάσουν και πολιτικά μηνύματα ευρύτερα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα τους δοθεί η ευκαιρία, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές. Δηλαδή δεν έχω δει μέχρι στιγμής συνδυασμούς που να προτάσουν το κεντρικό ζήτημα, το κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή τι θα συμβεί μετά? Θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ενός αγώνα που απαιτούν οι συνθήκες για να απαλλαγεί η χώρα μας από όλο αυτό το βραχνά, από όλο αυτό το βάρος που τις έχουν φορτώσει πάνω της? Είναι ένα ερώτημα. Δεν ξέρω, τουλάχιστον εδώ πέρα από τους συνδυασμούς που παρατηρώ στη δική μου την περιοχή, όλοι ασχολούνται με τις λακκούβες στους δρόμους, με το αν ανάβουν οι λάμπες. Σε ποια περιοχή πείτε μας για να το μαθαίνει ο κόσμος? Στην Ανατολική Αττική. Ανατολική Αττική. Ανατολική Αττική. Παλιά ήταν η πόλη Πατικής, το λέγανε. Μάλιστα. Είμαι συγκεκριμένα στο Δήμο Αρτέμιδας Ραφίνας. Μάλλον Ραφίνας Επικερμίου. Πώς είναι η κατάσταση στην Αθήνα, κύριε Κουμαρέλα, δηλαδή αντικειμενικά η κρίση? Σας ρωτάμε τώρα έτσι και κοινωνικά θέματα με την ευκαιρία της συζήτησης. Ναι, η οικονομική κρίση
Αυτό που λέγεται ότι έχει χτυπήσει περισσότερο από κάθε περιοχή την Αθήνα, με την έννοια ότι εκεί δεν υπάρχει τόσο κοντά και η οικογένεια, ο παππούς, η γιαγιά, όπως υπάρχει στην επαρχία, που μπορεί να στηρίξει και με ένα χαρτζιλίκι, ας πούμε, τη νέα γενιά που πλήττεται από την ανεργία, και ότι εκεί κατεβαίνει μόνος του ο νέος για να δουλέψει, και αν η εργασία του δεν τον πληρώνει ή αν η εργασία του τον απολύσει, την επόμενη κιόλας μέρα βλέπει να μην μπορεί να έχει χρήματα στην τσέπη του. Αυτό πώς η Αθήνα γενικότερα, η περιοχή εκεί, η Αττική, πώς το βιώνει? Το βιώνει το βιώνει άσχημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έρχονται σε γνώση μας, οι οποίες πραγματικά είναι τραγικές. Τα νούμερα μόνο δίνουν μια εικόνα της πραγματικότητας. 6.000 αυτοκτονίες μέσα σε 4 χρόνια. Αυτό ποτέ δεν συνέβαινε στην Ελλάδα. Για οικονομικούς λόγους. Ότι καθημερινά συλλαμβάνονται πολίτες για χρέη και οδηγούνται στο αυτόφορο και στη φυλακή πολλές φορές. Για λίγα χρέη. Ο κόσμος πραγματικά είναι τρελαμένος. Είναι τρελαμένος. Δεν τον βλέπεις ότι σχεδόν παραμιλάει στον δρόμο. Υπάρχουν βέβαια και άλλες εικόνες. Αν πάτε, ξέρω εγώ, σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, θα δείτε εκεί πέρα κόσμο να περπατάει. Αλλά είναι εικόνες κάπου σαν απομεινάρια του παρελθόντος. Σαν να έχει ξεχαστεί, σαν να έχει γυρίσει χρονομηχανή προς τα πίσω το κουμπί, κάπως έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Νομίζω πάντως, κύριε Κουμαρέλο, έτσι και... Οι άστεγοι, οι ζητιάνοι στους δρόμους, δηλαδή μια εικόνα πραγματικά θλιβερή, καταθλιπτική. Λέγεται πάντως ότι στις κοινωνίες όπου να το πω αλλιώς, για να σας δώσω και μια έτσι καλή πάσα για να μπούμε και στο τίτλο του βιβλίου σας. Λέγεται ότι στις κοινωνίες όπου έχει πάει το ευρώ παρατηρούνται έντονες αντιθέσεις. Δηλαδή εικόνες απόλυτου πλούτου και απόλυτης φτώχειας μέσα στο ίδιο τοπίο, μέσα στην ίδια πόλη. Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει... Βέβαια δεν είναι τόσο έντονο ακόμη στην Αθήνα. Δηλαδή κρατάει γενικά μια εικόνα, όχι ισορροπημένη, γιατί βλέπεις όταν περπατάς στους κεντρικούς δρόμους και τα μισά μαγαζά είναι κλειστά υπό διάλυση, όταν βλέπεις τους ζητιάνους στους δρόμους, βλέπεις μια εικόνα κατάθλιψης. Στο κέντρο, στην Ομόνοια για παράδειγμα, ακριβώς, η κατάσταση ακριβώς. Φαντάζομαι ότι είναι όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι, παρόλο ότι γίνονται διάφορες επιχειρήσεις της αστυνομίας να κρατιέται λίγο καθαρή εικόνα. Παρ' όλα αυτά η εικόνα είναι πολύ άσχημη. Η πραγματικότητα είναι άσχημη όπως τη βιώνουμε. Και τη βιώνουμε όλοι μας, ξέρετε. Γιατί όταν στην Αθήνα, κυρίως στην Αθήνα, που οι ανάγκες της ζωής είναι πολύ μεγαλύτερες, έτσι. Τα έξοδα, ξέρω εγώ, και οι τιμές είναι πιο ακριβές, τα προϊόντα, αλλά και η καθημερινή διακίνηση. Δηλαδή στα Γιάννενα φαντάζομαι ότι κάποιος μπορεί να πάει με τα πόδια να κάνει μια δουλειά. Είναι μικρές οι αποστάσεις. Είναι μικρές οι αποστάσεις. Στην Αθήνα είναι υποχρεωμένος να κυκλοφορήσει με μέσα μαζικής μεταφοράς, με το αυτοκίνητό του, με ποδήλατο. Έχουμε γεμίσει ποδήλατα, ξέρετε. Α, και εμείς εδώ. Αυτό... Παρόλο που έχουμε και άσχουμε καιρό. Είναι καλό για το περιβάλλον τουλάχιστον αυτό, έτσι. Και για την τσέπη. Σε δρόμους που δεν προσφέρονται, βέβαια. Σε δρόμους που δεν προσφέρονται, είναι γιατί δεν. Έτσι. Και εντάξει, τα πράγματα το βιώνουμε πολύ πιο δύσκολα. Βλέπουμε την κοινωνία, κύριε Κουμαρέλο, έτσι χάρη αστεϊσμού το λέω, από εκεί που πηγαίναμε σε μια σύγκριση μεταξύ μας ποιος έχει το καλύτερο αυτοκίνητο, να πάμε σε λίγα χρόνια να μαλώνουμε ποιος έχει το καλύτερο ποδήλατο. Όπως κάναν τα παιδιά στις γειτονιές παλιά. Μη γίνει πατίνι αυτό. Πατίνι, ναι. Επειδή εγώ την έζησα εκείνη την εποχή, γιατί είμαι λίγο παλιός, όπου πιάναμε και φτιάχναμε από μόνοι μας τα πατίνια με τα ρουλεμάν, παίρναμε από τα συνεργεία αυτοκινήτων όπου υπήρχαν εκεί πέρα κοντά στη γειτονιά, πηγαίναμε και παρακαλάγαμε τα μαστόρια εκεί να μας δώσουν ρουλεμάν για να φτιάξουμε πατίνια. Το κάναμε κι εμείς αυτό, κάπως σε νεότερη γενιά, αλλά το κάναμε κι εμείς, έτσι Αλέξανδρε? Ναι, μην χρειαστεί να το κάνουμε όλοι μαζί σε λίγο. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε όσοι ξέρουμε, θα βοηθήσουμε στο πώς γίνεται. Λοιπόν, ναι, βέβαια. Πάμε λίγο να ρωτήσουμε κάτι. Ευρώ ή εθνικό νόμισμα, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η διαφορά τους, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ενός του άλλου, έτσι πολύ απλά να το καταλάβουμε όλοι μας? Τώρα κοιτάξτε να δείτε, ναι. Είναι μεγάλο το θέμα, βέβαια, ναι. Έτσι, γι' αυτό και μέσα σε μια κουβέντα λίγων λεπτών είναι δύσκολο να αναλυθεί. Να τα ξαναπούμε κιόλας, αλλά κάνουμε σήμερα μια εισαγωγή. Να κάνουμε μια πρώτη εισαγωγή, ξέρετε, για πολλούς
Το νόμισμα θεωρείται ότι είναι απλά ένα εργαλείο που βοηθάει στις καθημερινές μας συναλλαγές. Δεν είναι έτσι, δεν είναι τόσο απλό. Το νόμισμα είναι, επειδή ακριβώς είναι και εργαλείο εξυπηρέτησης του οικονομικού γίγνεσθε γενικά, διαμορφώνει σχέσεις. Διαμορφώνει εξαρτήσεις, ισορροπίες, ανισορροπίες. Έτσι, αυτό το απλό που λέμε ότι όποιος έχει λεφτά βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση από έναν που δεν έχει λεφτά. Ναι. Έτσι δημιουργεί συσχετισμούς δύναμης και συνεπώς όρους και δομές εξουσίας. Ναι, εδώ αναφέρεστε σε ένα νόμισμα γενικώς, αλλά ένα νόμισμα θα έχουμε. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, για να το πάρουμε λίγο ανάποδα. Ναι. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να έχουμε ευρώ. Mm-hmm. Μια χαρά. Να το έχω στην τσέπη μου, να παίρνω το αεροπλάνο, πηγαίνω στο Μόναχο, ξέρω εγώ, να πηγαίνω σε μια ωραία μπειραρία, χωρίς να αναγκάζομαι να αλλάζω λεφτά. Συνάλλαγμα και λοιπά. Συνάλλαγμα και τέτοια, να δίνω και, και μπουρμπουάρι στην κοπελιά την όμορφη που με σέρβιρε την πύρα μου και να περνά ωραία. Κάποια τέτοια εικόνα μας είχαν δημιουργήσει. Ναι, ότι κάπως έτσι θα ήταν τα πράγματα με το ευρώ. Και ήταν και η παγίδευση αυτή, γιατί στην πορεία του χρόνου και μάλιστα ελάχιστου χρόνου, μέσα μόλις σε 8 χρόνια, είδαμε τα πράγματα να εξελίσσονται εντελώς διαφορετικά, η χώρα μας τελικά να χρεοκοπεί και να βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, μια κατάσταση επί της ουσίας ξένης κατοχής που βιώνουμε το τελευταίο καιρό. Ξέρετε κάτι? Ναι, όχι μόνο εμείς όμως, είναι και άλλοι, όχι τόσο χάλια όπως εμείς, αλλά Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία. Ναι. Όλες οι χώρες Ευρώπης και κυρίως οι πιο αδύναμες οικονομίες. Ξέρετε κάτι, η λογική που φτιάχτηκε το ευρώ είναι εξαιρετικά απλή και γι' αυτό και σατανική, πραγματικά σατανική. Το αποκλειστικό μάλλον προνόμιο για την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος την έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι είναι? Είναι ένας υπερεθνικός οργανισμός με μετόχους στις μεγάλες κεντρικές ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, όπου οι συνθήκες της Ευρωζώνης της έδωσαν το αποκλειστικό προνόμιο να εκδίδει και να κυκλοφορεί με τους δικούς της όρους το χρήμα. Όμως δεν της επιτρέπεται από την ιδρυτική της, έτσι, από το καταστατικό της, να χρηματοδοτεί τις επιμέρους εθνικές οικονομίες των χωρών της Ευρωζώνης. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Αυτό σημαίνει τι? Ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζει, χρηματοδοτεί τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Σαν τη δικιά μας. Ναι, σαν τη δικιά μας. Ή τις ιδιωτικές τράπεζες, μεγάλες ιδιωτικές, Deutsche Bank και κυρίως ευρωπαϊκές βεβαίως. Και οι χώρες όταν έχουν ανάγκη να χρηματοδοτήσουν την οικονομία τους, προσφεύγουν πλέον σε αυτές τις τράπεζες και δανείζονται το χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζει το ευρώ με ένα επιτόκιο θαρρό, αυτό τον καιρό είναι στο 0,25%, πολύ χαμηλό το επιτόκιο, αλλά οι μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες δανείζουν πλέον τα κράτη με τους δικούς τους όρους και τα δικά τους επιτόκια, με 3, με 4, με 5. Τώρα τι μας λένε, θα μπούμε στις αγορές και θα έχουμε ένα επιτόκιο της τάξης του 6%, του 5%, και θεωρείται ευνοϊκό τελικά αυτό. Καταλαβαίνετε, ναι, λοιπόν, επιτυχία. Μια ιδιωτική τράπεζα παίρνει από την κεντρική τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το χρήμα με ένα επιτόκιο 0,25% και το δανείζει στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, σε όλες τις χώρες με ένα υψηλότερο, πολύ υψηλότερο επιτόκιο. Να ρωτήσω και κάτι. Κερδίζεται έτσι, κερδίζει έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Η δικιά μας κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να πάρει απευθείας χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Όχι. Αυτό απαγορεύεται? Όχι. Δεν μπορεί. Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, στην αρχή υπολογίσανε αυτοί ότι σε κάθε χώρα αναλογεί μια συγκεκριμένη ποσότητα χρήματος. Ναι. Και έτσι κόπηκε, ας πούμε, όλη η ποσότητα του ευρώ που θεωρήθηκε ότι χρειάζεται. Εκεί έγινε μια αυθαιρεσία βέβαια, διότι με τους δικούς τους όρους υπολόγισαν και βγάλαν και την ιστοτιμία, μας προσφέραν εμάς το ευρώ με 340,75. Εκεί
Προφανώς πολλοί οικονομολόγοι, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος βέβαια, αλλά πολλοί οικονομολόγοι τότε είχαν διαμαρτυρηθεί και είχαν πει ότι αυτή η ισοτιμία είναι εγκληματική, ότι μας κλέβανε λεφτά ουσιαστικά. Θα έπρεπε τουλάχιστον να ήταν στο μισό, δηλαδή 150 δραχμές ένα ευρώ. Με ποια κριτήρια έγινε, κύριε Κουμαρέλα, γνωρίζετε? Δεν τα γνωρίζω ακριβώς τα κριτήρια, είναι δικά τους κριτήρια, ούτε μας είπαν και μας πληροφορήσαν ποτέ. Έτσι, προφανώς είχαν κάποια κριτήρια, έτσι. Ναι. Εδώ τι έγινε όμως, αφού κόπηκε αυτό το, δόθηκε αυτό το αρχικό ποσό, οποιαδήποτε περαιτέρω εξυπηρέτηση ανάγκης, οικονομικής ανάγκης της Ελλάδας, αλλά και κάθε χώρας, θα έπρεπε να καλυφθεί πλέον με δανεισμό, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Ή με πολύ υψηλό εμπορικό πλεώνασμα, δηλαδή συναλλαγές που έχει η χώρα με το εξωτερικό, το εμπορικό ισοζύγιο. Με δεδομένο ότι το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας είναι ελλειμματικό, δεν μπορεί να αντλήσεις κεφάλαια από το πλεώνασμα αυτό. Γιατί δεν υπάρχει πλεώνασμα, είναι έλλειμμα. Άρα αναγκαστικά έπρεπε να προσφύγουμε σε ξενοδανισμό. Να πώς δημιουργείται υπερχρέωση. Επίσης, εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο σημείο που είναι πολύ σημαντικό να πούμε. Ότι το παλιότερο χρέος, πριν το 2002 που ενταχθήκαμε στην Ευρωζώνη, ήταν δραχμικό. Στο 80, βεβαίως υπήρχε ένα τμήμα του, γύρω στο 20% που ήταν σε ξένο συνάλλαγμα. Αλλά ο μεγαλύτερος του όγκος ήταν δραχμικό χρέος. Αυτό γιατί έτσι, είναι πλεονέκτημα. Αυτό μετετράπει σε ευρώ. Πρώτη-πρώτου 2002 που μπήκαμε μέσα. Ναι. Αλλά με τους όρους που το βάραινα από πριν. Δηλαδή με επιτόκια της τάξης του 15%, του 18%, του 12% της εποχής της δραχμής. Γιατί ξέρετε την εποχή της δραχμής είχαμε υψηλό πληθωρισμό τότε. Με αυτά, δηλαδή περάσαμε σε ευρώ, αλλά με τους όρους τους παλιότερους και δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για το πώς θα μπορέσει να εξυπηρετείται αυτό το χρέος χωρίς να δανειζόμαστε καινούρια χρήματα. Γιατί μέχρι το 2002 που είχε δυνατότητα ο χολοαργός να κόβει χρήμα, μπορούσε να χρηματοδοτεί το χρέος αυτό και να το αποπληρώνει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το κόβουμε χρήμα αυτό που λέμε. Αυτό το κόβουμε χρήμα. Χρήμα και εξυπηρετούμε. Βεβαίως μπορεί αυτό να δημιουργεί, εφόσον πάει σε μαύρες τρύπες ή σε εξυπηρέτηση δανείων, να δημιουργεί λίγο πληθωρισμό. Αλλά δεν χάθηκε και ο κόσμος. Έτσι, γιατί μας τρομάζουν με τον πληθωρισμό, με τον πληθωρισμό. Μα έχουμε βιώσει εμείς εποχές πληθωρισμού 25%. Όμως η αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων δεν έπεφτε. Γιατί υπήρχαν αντισταθμίσεις. Υπήρχαν αυξήσεις μισθών, υπήρχε η αυτόματη αναπροσαρμογή, την παριθμική αναπροσαρμογή κάποιες εποχές. Και επίσης η αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων δεν έπεφτε. Αυξανότανε, δηλαδή δεν περάσαμε σε μια εποχή ευμάρειας με το ευρώ. Αυτό καλλιεργήθηκε για πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα φτάσαμε τη δεκαετία του 80 και του 90 να περνάμε πάρα πολύ καλά με δραχμή. Ακριβώς γιατί στηριζόταν η ανάπτυξη της οικονομίας στην εργασία και στον μόχθο του ελληνικού λαού. Σιγά σιγά εκμαυλίστηκε η κατάσταση και μας μάθανε, ξέρω εγώ, να τεμπελιάζουμε λιγάκι. Μας καλούσαν, ξέρω εγώ, να παρατήσουμε τις δουλειές μας και να γίνουμε επενδυτές στο χρηματιστήριο. Τα θυμόμαστε αυτά. Βεβαίως. Έτσι, για να καλλιεργηθεί όλο αυτό το κλίμα. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, επιβαρύνθηκε με τη μετατροπή του νομίσματος που πήγαμε σε ευρώ, επιβαρύνθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας και με αυτό τον τρόπο, ότι δεν είχε προβλεφθεί ο τρόπος εξυπηρέτησης των παλαιότερων δανείων. Και έτσι ήμασταν υποχρεωμένοι να πάμε να δανειζόμαστε από τις περίφημες αγορές για να εξυπηρετούμε τα παλιότερα χρέη. Και βέβαια έφτασε κάποια στιγμή παλιότερα χρέη ή νέα χρέη στο σημείο κρίση που έσπασε πλέον η φούσκα και οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία. Αν κατάλαβα καλά, το μεγάλο πλεονέκτημα το να έχεις εθνικό νόμισμα είναι ότι μπορείς να κόβεις νόμισμα. Αυτό είναι το μόνο πλεονέκτημα. Ότι μπορείς, κοιτάξτε να δείτε, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ο έλεγχος. Ότι μπορείς να ελέγχεις την οικονομία σου. Αυτό πώς γίνεται? Αυτό πώς γίνεται? Ακριβώς διότι έχεις τη δυνατότητα να εκδίδεις εσύ το χρήμα και να κανονίζεις και τους όρους κυκλοφορίας του. Με κάποιο τρόπο.
Τώρα και να μην μια... αναγκάζεσαι, δηλαδή όταν έχεις... Μισό λεπτό, αυτό δεν είναι η δουλειά της κεντρικής τράπεζας. Της κεντρικής τράπεζας. Όταν έχεις μια ιδιωτική κεντρική τράπεζα, πώς μπορείς να το κάνεις μα, αυτό και να έχεις... και το πρόβλημα, ότι όταν έχεις μια ιδιωτική κεντρική τράπεζα, δεν ελέγχεις τίποτε. Και πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν η ιδιωτική κεντρική τράπεζα, όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι πλέον παράρτημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είναι καμία σχέση με τη χώρα, επί της ουσίας. Απλώς είναι εδώ ως τοποτηρητής των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αυτή η ιδιωτική είναι. Και αυτή η ιδιωτική είναι, βέβαια. δεν αναφέρεται σε κάποια κρατική οντότητα. Είναι μία σύμβαση, συμβάλλονται βέβαια πολλές χώρες, οι χώρες της Ευρωζώνης, με μετόχους, ας το πούμε έτσι, τις μεγάλες ιδιωτικές κεντρικές τράπεζες. Ξέρετε, όλες οι κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη είναι ιδιωτικές, πλην της Τράπεζας της Αγγλίας. Μόνο η Τράπεζα της Αγγλίας είναι κρατική τράπεζα. Και, αλλά αυτή είναι και η γερμανική δεν είναι, και η Bundesbank νομίζω είναι δημόσια. Όχι, όχι, είναι ιδιωτική. Μάλιστα. Μόνο η Τράπεζα της Αγγλίας έχει χαρακτήρα καθαρά κρατικό. Και γι' αυτό βεβαίως παρά τους κλειδονισμούς, τις διακυμάνσεις, τα προβλήματα, η Βρετανία κρατάει, δεν πτωχεύει. Είναι και εκτός ευρώ όμως. Μα ακριβώς. Είναι εκτός ευρώ, έχει τον έλεγχο. Όποια με εθνικό νόμισμα δεν πτωχεύεις. Μπορεί να έχεις άλλες ανισορροπίες, δηλαδή να υποχρεωθείς να κόψεις υπερβολικό χρήμα για να χρηματοδοτήσεις τα λήματά σου και να πας σε επληθωρισμούς και τέτοια, δεν πτωχεύεις. Κύριε Κουμαρέλα, όμως, ας πάρουμε λίγο μια ακραία εκδοχή περισσότερο για να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα έτσι με ένα παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι μια χώρα, καταρχήν, για να το βάλουμε σε μια βάση σωστή, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα, αν έχει εθνικό νόμισμα, να κόβει όσο χρήμα θέλει ή πρέπει να ανταποκρίνεται, γιατί κάποτε λέγανε ότι πρέπει να ανταποκρίνεται στο χρυσό αυτής της χώρας. Υπήρχε μια τέτοια... Ναι. Αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι οικονομολόγοι βέβαια. Απλά παλιά ήταν... παλιά ήταν, ναι, ήταν αυτή η συμφωνία όπου όλα τα νομίσματα είχαν μια άμεση σχέση με τις ποσότητες χρυσού που είχαν στις κεντρικές τους τράπεζες. Ήταν ο κανόνας του χρυσού που λέγαμε. Μετά όμως από το 1973 θα ρω, ανεξαρτητοποιήθηκε η κυκλοφορία του χρήματος από το χρυσό και άρχισαν να διαμορφώνονται οι σχέσεις στις μεγάλες χρηματαγορές. Μπορούσε κανείς να κόβει, μπορούσε κάποια χώρα, μια χώρα δηλαδή να κόβει ανεξέλεγκτα όσο χρήμα ήθελε. Για παράδειγμα οι συσχετισμοί των... Δίνω ένα ακραίο παράδειγμα. Θα μπορούσε για παράδειγμα η κάθε χώρα κόβοντας όσο χρήμα ήθελε να γίνει ισχυρότερη οικονομική δύναμη η Ελλάδα από την Αμερική. Λέω ένα παράδειγμα ακραίο έτσι για να καταλάβουμε λίγο το σχήμα. Όχι βέβαια. Δεν υπήρχε κάποιος περιορισμός. Όχι βέβαια. Υπάρχει περιορισμός. Υπάρχει περιορισμός γιατί ένα νόμισμα πρέπει να αντανακλά σε πραγματικά δεδομένα. Στον δυναμισμό της οικονομίας, στην παραγωγικότητα της εργασίας, στην αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μιας οικονομίας. Δεν μπορεί να είναι τρελή, αλλά βέβαια έχει και ένα περιθώριο, έχει και μια ευελιξία. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, μπορείς να παίξεις. Ενώ με ένα σκληρό νόμισμα όπως είναι το ευρώ, ξένο νόμισμα που ελέγχεται από τρίτους, δεν έχει καμιά ευελιξία. Αν θέλετε, αυτό που λέτε, αν μπορεί κάποιος να κόβει απεριόριστα νόμισμα, το έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από το 2008 και μετά με τη μεγάλη κρίση, όπου έριξε 3 εκατομμύρια δολαρίων στην παγκόσμια οικονομία. Για να μην καταρρεύσει η οικονομία. Εκεί μιλάμε για Αμερική όμως. Μιλάμε για την νούμερο ένα οικονομία στον πλανήτη. Προφανώς. Είναι άλλα τα μεγέθη. Θέλω να πω, αλλά... άλλο κράτος λογικά δεν θα μπορούσε να το κάνει. Η Γερμανία ενδεχομένως δεν ξέρω αν θα μπορούσε να. Κοιτάξτε να δείτε. Αναλόγως. Και η Ιαπωνία το κάνει τώρα. Και η Ιαπωνία το κάνει τώρα και μάλιστα ανακοίνωσε ότι θα κόψει την επόμενη διετία δεν ξέρω πόσα 3 εκατομμύρια το νόμισμά του. Το γεν. Τέλος πάντων εκεί. Για να. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Βεβαίως μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες. Με ένα όμως δικό της νόμισμα θα είχε δυνατότητα να χρηματοδοτήσει βασικούς τομείς της οικονομίας της που έχει ανάγκη χωρίς να είναι υποχρεωμένη να δανείζεται. Είπατε πριν κύριε Κουμαρέλα ότι μια χώρα με εθνικό νόμισμα θα ήταν πολύ δύσκολο έως και ακατόρθωτο να πτωχεύσει, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Αν υποθέσουμε ας πούμε ότι η Ελλάδα είχε τη δραχμή,
αλλά δεν πλήρωνε κανέναν διεθνώς. Ήταν διεθνής μπαταχτής, πώς να το πω. Χρώσταγε σε όλους, σε όλη την Ιφίλιο. Με το εθνικό της νόμισμα, με τη δραχμή της, έτσι. Δεν θα μπορούσε να χρωστάει σε όλη την Ιφίλιο, γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος να χρωστάει σε όλη την Ιφίλιο. Θέλω να πω, αν ένα κράτος. Πάλι δεν θα οδηγεί το σε πτώχευση, δηλαδή. Έχει τόση, θέλω να πω να μας απαντήσετε στο αν έχει τόση σημασία το νόμισμα αυτό καθ' αυτό ή ο τρόπος που το χρησιμοποιείς και οι αξίες τις οποίες ανταποκρίνεται. Και τα δύο έχουν σχέση. Και τα δύο. Και τα δύο έχουν σχέση. Έτσι δεν είναι. Όταν λείπει μία συνθήκη, έτσι, το άλλο καταλαβαίνετε. Όσο κακή χρήση και να κάνεις, μα ήδη, κοιτάξτε να δείτε, παλιότερα που είχαμε τη δραχμή δεν τη χρησιμοποιούσαμε και σωστά οι κυβερνήσεις. Έτσι δεν είναι, γι' αυτό είχαμε και προβλήματα. Αναφέρεστε στις υποτιμήσεις, στη διορίστηση. Υποτιμήσεις ακριβώς, βέβαια. Παρόλα αυτά η χώρα δεν φτώχευσε. Και σας είπα και προηγουμένως, παρόλους τους πληθωρισμούς, τις υποτιμήσεις, η αγοραστική δύναμη του μισθού του εργαζόμενου ανέβαινε. Μήπως δεν φτώχευσε όμως επειδή δανειζότανε. Όχι, να πω εδώ και ένα στοιχείο, το 1993. Εδώ είναι ένα. Εγώ θυμάμαι το 1993 με κυβέρνηση Μητσοτάκη και Στέφανο Μάνο, Υπουργό Οικονομικών, φτάσαμε κοντά στο 120% να χρωστάμε του ΑΕΠ. Όπως και το 2009. Βεβαίως. Παρόλα αυτά όμως δεν είχαμε καμία επίπτωση όπως έχουμε τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς δεν είχαμε καμία επίπτωση διότι μπορούσαμε να χρηματοδοτούμε την οικονομία μας. Εγώ θα σας πω τούτο. Το οποίο δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι οικονομολόγοι και προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της παλιάς Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το συνολικό συσσωρευμένο χρέος από την απελευθέρωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι 31/12/2001, 1/1/2002 μπήκαμε στο ευρώ, ήταν σε ευρώ 125 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, συνολικό συσσωρευμένο χρέος. Από πότε μέχρι πότε? Από το 1945, από την απελευθέρωση, μέχρι 31/12/2001, που είχαμε δραχμή. Από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2009, όπου μπήκαμε στη διαδικασία πτώχευσης, όπου διαπιστώθηκε ότι πτωχεύουμε, το χρέος το δημόσιο εκτοξεύτηκε από αυτά τα 125 δισεκατομμύρια ευρώ στα 300 δισεκατομμύρια. 2,5 φορές επάνω μέσα σε μια οκταετία. Είναι τρελό. Και βέβαια ερμηνεύεται, δεν είναι ότι δεν ερμηνεύεται, και από τις ρεμούλες και από τις πατάλες και από όλα αυτά που μαθαίνουμε και πέφτουν τα μαλλιά μας. Αλλά δεν αρκούν μόνο όλα αυτά. Είναι αυτό πήγα να πω, γιατί αυτά γίνονταν και παλιά, είναι, δεν είναι. Είναι και ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα προηγμένως με τη μετατροπή του παλιού χρέους σε ευρώ χωρίς να έχει ληφθεί καμία μέρημνα από πληρωμής του, χωρίς να δανειστούμε καινούρια λεφτά, γιατί μέχρι το 2002 μπορούσαμε και κόβαμε και λίγο χρήμα από το παραπάνω στο χολάργο και εξυπηρετούσαμε το χρέος. Το πληθωρίζαμε το χρέος. Ενώ από το 1/1/2002 δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε προκειμένου να εξυπηρετήσουμε το παλαιό χρέος που ήταν δραχμικό και έγινε σε ευρώ, θα έπρεπε να βγούμε στις αγορές και να δανειστούμε. Καινούρια δάνεια. Πάνω στα παλιά η συνταγή της χρεοκοπίας. Μάλιστα. Αυτό είναι το. Είναι απλός ο μηχανισμός. Δεν είναι. Λοιπόν, κύριε Κουμαρέλο, έχετε δίκιο. Νομίζω δεν φτάνει είναι ένα μισό λεπτό. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα μας καταθέτετε. Αλέξανδρε. Τίποτα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για σήμερα, κύριε Κουμαρέλο. Αν θέλετε, προσθέσετε κάτι για να κλείσουμε πολύ τώρα. Και θα τα ξαναπούμε, πιστεύω, σύντομα στον αέρα. Να επεκταθούμε μετά την πρώτη εισαγωγή σε αυτό το θέμα. Δημιουργήσαμε ήδη έτσι μια βάση στους φίλους ακροατές, μια βάση προβληματισμού και συζήτησης. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Κουμαρέλο, να ξανακάνουμε μια συζήτηση και πάνω σε αυτή τη βάση και να χτίσουμε και έναν όροφο ακόμα πάνω σε αυτό που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα Γιάννενα και την αγάπη μας και την καλησπέρα μας. Πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να εκθέσω κάποιες απόψεις για το κρίσιμο ζήτημα που αντιμετωπίζει αυτή τη χώρα, αν και για μένα πραγματικό δίλημα δεν υπάρχει, έτσι.
η επιλογή για κάθε Έλληνα πολίτη, για κάθε δημοκράτη και πατριώτη αυτής της χώρας, είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είναι μία και μοναδικό, μοναδική. Εθνικό κρατικό νόμισμα με ταυτόχρονη άρνηση αναγνώρισης του χρέους και διαπαντός παύσης αποπληρωμής του. Λοιπόν, από εκεί θα ξεκινήσουμε γιατί, την επόμενη μας. Για το χρέος, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί και σε εθνικό νόμισμα να πάμε με ένα τέτοιο μεγάλο χρέος, χωρίς να έχουμε λάβει μέρη να το σβήσουμε, δεν κάναμε τίποτε. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Κουμαρέλα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία. Καλό απόγευμα. Επίσης, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.